Σωτήρη, αποδείχθηκε επέμβαση τριών νοσηλευτών του νοσοκομείου Αθαλάσσας, οι οποίες σπάσαν μπαλκονόπορτα για να σώσουν ασθενή που έβαλε φωτιά στο δωμάτιό του και κινδύνευε να καεί. Λόγω της έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασής τους, οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του φλεγόμενου κτηρίου και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Λίγο μετά τον προαυλισμό, 47χρονος τρόφιμος ταμπουρώθηκε στον θάλαμο της πτέρυγας 37. Και άναψε φωτιά σε στρώματα, σφραγίζοντας με αυτά την είσοδο του δωματίου. Βλέπετε εδώ με την βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, του Κωνσταντίνου, του Ανδρέου, το δωμάτιο στο οποίο τέθηκε χθες γύρω στις 5 το απόγευμα η φωτιά. Είναι δύο κρεβάτια μέσα, το ένα καμένο. Ο ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένος με καύματα τρίτου βαθμού που καλύπτουν το 50% του σώματός του στην μονάδα εντατικής εγκαυμάτων του νοσοκομείου Λευκωσίας. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα υποτροπιάσει ένας ασθενής. Δεν ήταν σε οξία φάση το άτομο αυτό, ήταν σε στάδιο αποκατάστασης και ήταν σχεδόν έτοιμο για να επιστρέψει στο σπίτι. Πυκνοί καπνοί καλύπτουν ολόκληρη την πτέρυγα, με αποτέλεσμα ακόμη ένας τρόφιμος όπως και οι τρεις νοσηλευτές που επενέβησαν να μεταφερθούν με αναπνευστικά προβλήματα στο ΤΑΕΠ, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο. Τα 25 άτομα που ήταν σε αυτό εδώ το κτίριο, το πτέρυγα 37, μεταφέρθηκαν χθες σε άλλους θαλάμους εδώ του νοσοκομείου Αθαλάσσας και πιο συγκεκριμένα οι περισσότεροι πήγαν στο θάλαμο όπου ήταν για τα COVID. Ακόμη πιο δυσάρεστες ήταν οι συνέπειες αν το περιστατικό λάβανε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου ακόμη λιγότερο προσωπικό θα είχε να διαχειριστεί υπερπλήρες θαλάμους, πλησίων των οποίων μάλιστα υπήρχαν φιάλες οξυγόνου. Τη βραδινή βαρδία των νοσηλευτικών προσωπικών είναι μειωμένο, άρα αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία που θα είχαν να έχουν να βγάλουν όλους τους ασθενείς έξω. Το νέο περιστατικό ανοίγει ξανά το κεφάλαιο των μέτρων ασφαλείας στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.